Τι είπατε? Εχμαλωτίζει κάθε λογική συνέστημα. Οι φωτογραφίες γίνονται ντοκουμέντο με το πέρασμα των χρόνων. Διασώζουν λεπτομέρειες του παρελθόντος, που είναι σημαντικότερες για μας παρά για τους συγχρόνους τους. Η φωτογραφία είναι πράγματι ένα μάτι αδιάψευτο, με μοναδική αυθεντικότητα στην παράδοση και στην ιστορία. Αποτέλεσε αυτή η προταχή της την πιστή απόδοση της ζωής. Σαν γενευτική είναι και η ύπαρξη των αφιερώσεων στο πίσω μέρος. Αλλά είναι πρακτικά αδύνατο να παρουσιαστούν. Οι φωτογραφίες του Λευκώματος απεικονίζουν καθημερινές όψεις της ζωής της Κεφαλονιάς και μας εξοικειώνει με τον τρόπο διαβίωσης του αιώνα που πέρασε. Κλικ στην έκφραση του προσώπου, στις ενδυμασίες, στα έπιπλα, στην αρχιτεκτονική, στα ήθη, στα έθιμα, στο τοπίο, στον τρόπο ζωής που άλλαξε διαπαντός. Για τους νέους, μία δίωδο γνωριμίας για την ιστορία του τόπου μας. Και για τους μεγαλύτερους μια ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν παλιές εικόνες που έζησαν. Το να γυρίζεις 100 και πλέον χρόνια πίσω και να ξανακοιτάς τις συνθήκες, τους όρους και ακόμη και το τοπίο, το κλίμα της εποχής που σε σημάδεψε, που σε καθόρισε. Δεν είναι πάντα νοσταλγία, χωρίς να το αποκλείουμε και αυτό. Είναι μια απόπειρα μνήμης να συλλάβεις τις ρίζες σου, που σε έθρεψαν και σε συγκρότησαν σαν προσωπικότητα. Στου χρόνου την καταληπτική δύναμη που ξεδοριάζει τις μνήμες, αντίσταση αποτελεί τούτο το λεύκομα. Το υλικό είναι η διενική προσφορά όλων εκείνων που το φύλαγαν ευλαβικά στο κατζέλο του κομμού που μας φορμόρουσε λεβάντα και που τώρα έρχεται να μας οδηγήσει σε νοσταλγικό περίπατο στον αιώνα που πέρασε. Με τη συγκίνηση μόνιμων συνοδοιπόρων θα ξεφυλίσετε το λεύκομα αυτό, που θα σας θυμίσει έναν κόσμο που χάθηκε. Τοπία προσεισμικά, πρόσωπα αγαπημένα, χωριανούς πολίτες του κόσμου, που πάντα νοσταλγούσαν τον τόπο τους. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που βοηθήσατε στην πραγμάτωσή του. Ξεκινάμε με ιστορικά στοιχεία. Στα κεφαλαιακά σύλληπτα του Ηλία Τσιτσέλη αναφέρεται ότι το Εκκλησίδιον ή το Αρχαιότατο και το 1677 και το 1758 φέρεται επί των Κοδόνων η ονομασία. Πιθανότατα υφίσθητο μονή ή ναός το 1571 μετά την αυμαχία της Ναυπάκτου, όπου ο Σεμπάστιαν Βενιέρ αφιέρωσε τη σωζόμενη εικόνα. Δεν είναι τυχαίο που 5 παραλιακά χωριά στη Μεσόγεια φέρουν το όνομα της Αγίας Επιμίας. Αναφέρομαι στις αρχαιότητες. Και περνάμε στο 19ο αιώνα, οπότε καταφάνει ο Μπάιρον στην Αγία Επιμία, ο μεγάλος αυτός Ιερέας. Εδώ υπήρχε ακριβό προξενείο που τον διευκόλυνε ώστε να μεταβεί στην Ιθάκη. Ο Μπάιρον έγραψε ένα σύντομο γράμμα στην αγαπημένη του Τερέζα. Στην επιστροφή του στα Μεταξάτα που διέμενε, περιγράφει πόσο δύσκολα έφτασε έως εδώ, περνώντας τους πιο δύσκολους δρόμους που είχε δει στη ζωή του. Μήπως και σήμερα το ίδιο θα ξανάρθει. Αυτό αναφέρεται στις επιστολές του από την Ελλάδα. Και έγραψε στην Τερέζα: όλα εντάξει και είμαστε καλά. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε το πλοίο για την Ιθάκη. Έπειτα από καβαλαρία το αργοστόλιο ως εδώ μέσα στη ζέστη. Ο αδελφός του Πιέρο θα πει τα υπόλοιπα. Και όταν γύρισε τις γράφει ξανά αυτό, για να περάσουμε τον καιρό μας, κάνουμε μια μικρή εκδρομή ως την Αγία Επιμία. Διαβαίνοντας τα βουνά από τους χειρότερους δρόμους που έχω δει. Στην Αγία Επιμία πήραμε το πλοίο για την Ιθάκη και κάναμε το γύρο κόμμα του νησιού. Η φιλοξενία του Λοκαγού, νόξ και της συζύγου του, δεν υστέρησε καθόλου από εκείνη των φίλων μας, των στρατιωτικών, στην Αγία Επιμία. Επίσης, το 1890 αναφέρω ότι υπήρχαν οικίες 389 και ορισμένες πάρα πολύ μεγάλες, ότι ιδρεύεται από δεξαμενή, να μην σας ταλαιπωρώ με διάφορο.
Έχω βρει έναν οδηγό του 1930 που λέει πως στις δημόσιες υπηρεσίες είχε διευθυμία, ότι υπήρχε δικηγορικό γραφείο, ότι είχε επιτροπείο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, γιατρό, καφενεία, μηχανικό. Όλα αυτά τα σημαντικά και είχαν πάρα πολλά πράγματα. Και θα διαβάσω το κομμάτι της κυρίας Ρίτσας. Η κυρία Ρίτσα Λιβαδά, η οποία παρευρίσκεται, Κωνσταντινίδη, η οποία παρευρίσκεται, μου είχε αφηγηθεί το εξής. Το σπίτι μας ήταν δίπατο, κλεισμένο γύρω-γύρω με πετρόκτιστο τοίχο. Στην είσοδο πορτών σιδερένιο με το χτυπητήρι που ήταν μια κούκλα με ξέπλυκα μαλλιά. Σήκωνε το κεφάλι και χτυπούσε. Έμπαινε σε ένα χολ και ανέβαινε στην ξύλινη σκάλα. Δεξιά στην ξύλινη σκάλα ήταν ένα χαγιάδι με σκατζιές γεμάτες τουρσί και μαρμελάδες. Επίσης πήγαν δύο κασέρες γεμάτες τρόφιμες στο κελάρι. Οι σκάλες είχαν μπρούτινα τελειώματα. Συγγνώμη για το νερό που κάπου βρίσκεται. Οι σκάλες είχαν υπρούτσινα τελειώματα και τρόφιμα στο κελάρι. Ναι. Είχαμε κρεμασμένα τα μπακύρια που γυαλίζαμε να στράφουμε. Είχαμε το γραφείο του πατέρα μου μέσα μετά τη σαλοτραπεζαρία. Μετά το δωμάτιο της μαμάς μου, τα έπιπλα της κρεβατοκάμαρας ήταν η σιφονιέρα, η τουαλέτα, η τουλάπα, ο καλόγερος. Το δωμάτιο των παιδιών είχε πελώριο κόκκινο κατήλι ρώσικο και εικόνες παλιές. Το σαλόνι είχε πολυέλαιο και μια μεγάλη τραπεζαρία. Είχαμε μπουφέ χειροποίητο από τους δεφετέους. Στον τοίχο κρεμόταν ο μυστικός δείπνος. Είχαμε ξερνώνα με λαβωμάνο, λεκάνη με κανάτα και νερό. Κάτω ήταν γεμάτο από ξυλία που έφερνε ο παππούς από την τελειέστη, που έκανε γενικό εμπόριο. Στο κατώτιο το λινό και το ποδόκι και το πάτημα των σταφυλιών, όπως και τα πύληνα πιθάρια και το λάδι. Στον τοίχο ήταν η συφτηριά για το στύψιμο των σταφυλιών. Οι πέτρινες λίμπες για το πλύσιμο των ρούχων, η πηλιάδα για το βράσιμο της τάχτης. Το σπίτι μας ήταν ανοιχτό για τον κόσμο. Θυμάμαι που προσφέραμε ειδικά του κουταλιού, αλλά και τα παστάκια της Ιώρας Κόφης. Λυπάμαι που αυτό δεν το έχω σε βίντεο να το βλέπετε, όλες αυτές τις εικόνες. Θα πρέπει να σας πω ότι το κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ ανεβασμένο, όπως είπα και προχθές. Αν σκεφτείτε ότι το 1938 είχαν δημιουργήσει ένα ερεσιτεχνικό θίασο που έπαιξε το έργο Μάρκος Μπότσαρης με αληθινά πυρά, με ρούχα σχεδιασμένα από τις κινήσεις της Αγίας Επιμνίας που σωζόταν μέχρι η πρότινος. Επίσης, μια πολύ ωραία εκδρομή είχαν κάνει στο Μεσολόγγι. Έχουν διασωθεί φωτογραφίες. Φωτογραφίες έχουμε την τύχη να έχουν πολλές από την Αγία Επιμνία, από την άφηξη του βασιλέως. Ο βασιλέας Γεώργιος είχε έρθει τις 26 Μαΐου το 1936 και φυσικά τον ακολουθούσαν φωτογράφοι και έχουν αποθανατήσει και τους κατοίκους αλλά και το τοπίο. Φτάνει ο πόλεμος και φυσικά με την εποχή του πολέμου δεν έχουμε φωτογραφικό υλικό, αλλά έχουμε μετά το σεισμό. Ο σεισμός εξαφάνισε μνημεία, κτίρια, πολιτισμό, τα πάντα. Και είχε την τύχη η Αγία Επιμνία, όπως είπαμε, να χτιστεί από τους Γάλλους. Δεν την είχε χτίσει το ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι είχε κάνει μόνο τη ρημοτόμηση. Αν το ξέρει κάποιος να με διορθώσει. Και εδώ βρισκόταν ο μηχανικός Δαραβερό, που όπως ξέρετε τον είχαμε βραβεύσει το ημερό. Είχαμε καλέσει την κόρη του. Και μια οδό που λεγόταν Γαϊκής Δημοκρατίας, προσθέσαμε το όνομα του Αντρέ Ροβερό. Ήταν ο μηχανικός ο οποίος ακόμη οι κάτοικοι παλιοί τον θυμούνται. Πέθανε προ ενός έτους
δεν τον προλάβαμε. Όμως η κόρη του ήρθε πολύ συγκινημένη για όλα αυτά, που θυμόταν τον μπαμπά της. Και επιπλέον έχω τους ευεργέτες. Ένας από τους πιο σημαντικούς ευεργέτες στην Ελιεφημία ήταν ο Σοφρόνιος Μακρύς Αναστασάκος. Ο Σοφρόνιος ήταν αρχιμανδρίτης στη Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους και προϊστάμενος στη Μονή Ξενοφόντος στη Μολδοβλαχία της Ρουμανίας, όπου και διαχειριζόταν την περιουσία της Μονής. Θέλοντας όμως να βοηθήσει τη γενετήρα του, μετέφερε πάρα πολλά χρυσά νομίσματα εδώ σε σιδερένια εκκυβώτια, που στο επάνω μέρος είχε πρόκειες προκειμένου να περάσει το τουρκικό τελωνείο. Τα χρήματα τα αξιοποίησε. Έφτιαξε το μόλο προκειμένου να μεταφέρει τα υλικά. Έφτιαξε την εκκλησία της Αγίας Επιθυμίας στην Προσυσμική. Φαντάζομαι όλοι την έχετε δει, τι αριστούργημα ήταν με τους τρούλους, που όλα αυτά χάθηκαν και δεν είχαν αντικατασταθεί. Είχε το φτωχοκομείο, αγόρασε μεγάλο μέρος γης, ώστε να μπορεί το τοποκομείο να συντηρείται. Πάντρευε κάθε χρόνο δύο άπορα κορίτσια. Σπούδασε δύο γιατρούς. Και είχε κάνει όμως και μια περίεργη διαθήκη. Είχε κάνει τη λεγόμενη καταραμένη διαθήκη, έτσι δεν είναι? Που δέσμευε στη διαθήκη του να μην πουληθεί κομμάτι της περιουσίας του ή οτιδήποτε δικό του, γιατί όποιος το αγοράς θα πάθει κάτι και όλα αυτά. Φυσικά έσπασαν την περιουσία, δυστυχώς πουλήθηκε, που αγόρασαν μετοχές και εξαφανίστηκαν και χάθηκαν όλα. Η εκκλησία γκρεμίστηκε, ο μόλος χάθηκε, το πτωχοκομείο και αυτό πάει περίπατο. Δυστυχώς. Θεωρώ όμως ότι ήταν ένας μεγάλος ευεργέτης για την Ελληνική. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Ένας άλλος, μια γνωστή προσωπικότητα στη Λέση Μίστα, ο Πάτης Μαρκέτος, ο οποίος και αυτός είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα στο ελληνικό κράτος. Την εποχή του σεισμού είχε δώσει για την Κύπρο πάρα πολλά χρήματα και είχε τιμηθεί με πάρα πολλά μετάλλια, το Χρυσό Σταυρό του Φίνικος, το Σταυρό των Ταξιαρχών, το Σταυρό του Τάγματος. Και επειδή αναφέρομαι σε ευεργέτες, όπως και οι Καραβοκύριδες, που είχε πάρα πολλούς η Ελιεφημία, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν μικρά πλοιάρια. Όμως εκείνη την εποχή αυτά ήταν. Μετέφεραν από την Πρέβεζα, η οικογένεια Κλωρού μετέφερε τρόφιμα, τυρί, δεν ξέρω τι άλλο, και από ό,τι θυμάμαι μου είχε πει η κυρία Γαλάτια, προμήθευε τον αγγλικό στόλο στη Μάλτα. Μικρά πλοιάρια είχε ο Μακέτος, από τις παλιές οικογένειες δηλαδή, αλλά φυσικά όλα αυτά το ατμόπλιο τα εξαφάνισε, εκτός από τον πόλεμο που τα έχασαν. Αυτά ήταν ιστιοφόρα, δεν ήταν σύγχρονα όπως τώρα. Και τα χάσαμε όλα. Από το άλμπουμ της κυρίας Γαλάτια, πάλι ξαναλέω που δεν το έχω σε slides να μπορείτε να τα δείτε, οι κυρίες είναι τόσο υπέροχες, με τόσο ωραία μαλλιά και τουαλέτες, πραγματικά όποιος το πάει θα τον εντυπωσιάσει αυτό. Αναφέρομαι στην οικογένεια Λιβαδά, που είχα προλάβει τον Γιώργιο Λιβαδά. Μου είχε πει πάρα πολλά πράγματα, ότι είχε ναυαγήσει, ότι κατάφερε και σώθηκε. Ήταν 100 χρόνων, έζησε, πάτησε τους 3 αιώνες και 100 χρόνων ονειρευόταν ακόμη πώς θα φτιάξει ένα ωραίο σπίτι, πώς και εγώ δεν ξέρω τι, δηλαδή με εντυπωσίαζε αυτό. Με εντυπωσίαζε αυτό. Φυσικά είχαμε τον Γαβρίλα Θανασούλη, ο οποίος και αυτός ήταν, τα χρήματα είχε δραστηριοποιηθεί στην Ρουμανία, από εκεί έφερε τα χρήματα στην Αγία Ευθυμία και είχε γίνει
γνωστός πολύ με το πλοίο Πύλαρος, το οποίο είχε αγοράσει 12.000 χρυσές λίρες. Το οποίο ήταν γνωστό και με την αντιπαλότητα που είχε με το πλοίο Άσος, το επόλυσε ειδικά και δούλεψε και με θύματα μάλιστα. Και από σύγχρονους αναφέρομαι μόνο στον κύριο Ελισανδράτο Σπύρο που βρίσκεται εδώ, από τους ομογενείς της μακρινή Αυστραλία, που μας τιμά ιδιαίτερα εκεί που βρίσκεται. Έχει τη βοηθή στη Μίλαρο που βοηθάει συλλόγους που ένα σωρό πράγματα και λίγο θα πω ότι να πω για τον κύριο Αλισανδράτο. Αυτά και άλλα πολλά να μην σας κουράσω περί στο επιλίο μου. Είμαι ευτυχής που είσαστε απόψε εδώ. Θέλω να σταθώ εκεί, να βγάλω με όλους σας μια φωτογραφία. Θέλω να σταθώ εδώ για να βγάλω με όλο τον κόσμο φωτογραφία.